Πάμε σε έναν άνθρωπο που ξέρει καλά τα οικονομικά. Είναι ο κύριος Γκλεζάκος, είναι ο καθηγητής. Κύριε Αυγιά, έχετε δει το έργο που λέει «Χαθήκαμε στη μετάφραση». Εδώ λοιπόν είχαμε ένα Eurogroup τη Δευτέρα, ναι, και από εκεί και πέρα άλλοι θριαμβολογούν και λένε ότι είμαστε στη μετά λιτόπιτα εποχή πλέον, στη μετά μνημόνιον εποχή, και άλλοι λένε ότι δεν ξέρουν τίποτα. Στην ουσία δεν ξέρουμε τίποτα, όχι τίποτα. Εκείνο που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι ότι θα περιοριστούν οι συντάξεις, θα μειωθούν, ότι θα μειωθεί το αφορολόγητο. Και από εκεί και πέρα, αν τα πάμε καλά και αν η οικονομία μας βρέψει δάπνες, τότε κάτι μπορεί να γυρίσει πίσω. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, λένε, και θα πληρώνετε αυτά που πληρώνετε τώρα, τα αβάστακτα, τα βαριά. Συν 3 δις ακόμη. Συν 3 δις ακόμη. Και αν δεν πιάσετε αυτά τα 3 δις που θέλουμε, τότε θα μειωθούν οι συντάξεις και θα αυξηθούν και οι φόροι. Δηλαδή πάμε με μαθηματική ακρίβεια σε αυξήσεις φόρων και σε μειώσεις συντάξεων, κύριε καθηγητά? Σε μείωση του αφορολόγητου πάμε με βεβαιότητα. Με βεβαιότητα. Σε μειώσεις συντάξεων το πιθανότερο. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά η οικονομία, να το αποφύγουμε. Αλλά κύριε Αυγιά, πώς να πάει καλά η οικονομία? Τι έχουμε κάνει από το 9 που μπήκαμε στην κρίση μέχρι σήμερα για να αλλάξουμε αυτή την οικονομία που μας έφερε στην κρίση? Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ακόμη και αυτά τα περίφημα κόκκινα δάνεια, 110 δισεκατομμύρια, προσπαθούμε τόσα χρόνια να τα ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε να τα διαχειριζόμαστε. Ούτε αυτό δεν κάναμε. Επομένως, τι είναι αυτό που θα αλλάξει την οικονομία μας? Τι είναι αυτό που θα μας φέρει το κάτι παραπάνω για να πούμε ότι ούτε συντάξεις θα κόψουμε και θα πάμε σε εκείνα τα αντισταθμιστικά, τέλος πάντων, μέτρα που λένε διάφοροι? Αυτό το πρόγραμμα δεν βγαίνει γιατί πολύ απλά δεν έχουμε κάνει πρακτικά τίποτε το ουσιαστικό προς την κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης της οικονομίας. Αν από την οικονομία δεν ξεκινήσουμε, αν δεν μπορούμε να παράγουμε αυτά που χρειαζόμαστε, τότε δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε με άλλο τρόπο. Μέχρι σήμερα τα αποκτούσαμε με δανεικά. Τα δανεικά τέρμα. Τώρα πρέπει να γυρίσουμε τα δανεικά, να παίρνουμε και άλλα δανεικά. Όπως βλέπετε, αυτά που παίρνουμε από την Τρόικα είναι για να πληρώσουμε τα παλαιότερα χρέη, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Επομένως, από εδώ και μετά η κατανάλωσή μας θα πρέπει να στηριχθεί σε νέα παραγωγή. Από πού? Έχετε απόλυτο δίκιο. Και κοιτάξτε, μην ξεχνάμε και το εξής, ότι έχει περάσει 1η-1η-16 μετά την οποία ισχύει το bail-in, έτσι. Δηλαδή, πρέπει να προσέξουμε, να στηρίξουμε τις τράπεζες για να μην έχουμε και άλλα ατυχήματα στη συνέχεια. Και ακούω κάποιους να λένε ότι αφού, ρε παιδιά, δεν τα καταφέρνουμε στο ευρώ, να πάμε στην δραχμή. Δεν τα καταφέρνουμε στο ευρώ γιατί δεν κάνουμε αυτά που χρειάζεται. Μήπως αν πάμε στην δραχμή θα τα κάνουμε? Άραγε. Γι' αυτό λοιπόν να βγάλουμε από το μυαλό μας και τη δραχμή, γιατί εκεί που έχουμε τα μεγάλα μας προβλήματα θα πάμε να καταστραφούμε εντελώς πλέον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε.